Το φόβο οικονομική αιμορραγία ω συνέπεια των πολυεπίπεδων προβλημάτων που έχει να αντιμετωπίσει ο Δήμο Μινό Απαιδιάδο, εκφράζει ο Δήμαρχο Μανώλη Φραγκάκη, ο οποίο, όπω λέει, οι παροχέ του σεισμόπληκτου στην καθημερινότητα στοιχίζουν και παρά την οικονομική ενίσχυση που έχει ήδη δοθεί, οι πόροι εξαντλούνται δραματικά. Αυτό είναι και ο βασικό λόγο που μέχρι και αυτή την ώρα δεν έχουν τοποθετηθεί μέσα στου οικίσκου οι πληγέντε. Υπάρχουν αυτή τη στιγμή δύο γραμμέ, α το πω έτσι, μέσα στο Δήμο. Η μία γραμμή είναι τα κοινωνικά κριτήρια. Και η άλλη γραμμή είναι να απαλλαγούμε από το βάρος των των χρημάτων που δίδουμε στα ξενοδοχεία. Δεν ξέρω ποια από τις δύο θα επικρατήσει στο τέλος. Μπορεί να γίνει και μια ουδέτερη, ας το πούμε έτσι. Ε, γιατί είναι και τα δύο πολύ σοβαρά θέματα. Αυτή την ώρα σε ξενοδοχεία φιλοξενούνται 133 περίπου άτομα, σε σκηνές περίπου 125, ενώ στα κλειστά γυμναστήρια 55 άνθρωποι. Δεν μπορείς να σούμε έναν άνθρωπο ο οποίος είναι πολύ και έχει 3-4 παιδιά και μένει ξέρω εγώ σε μια σκηνή να μην τον βάλει στον νητσίσκο. Δεν μπορεί να το κάνει αυτό. Αλλά δεν μπορεί από την άλλη μεριά να έχει στα ξενοδοχεία κόσμο που δεν μπορεί να πληρώσει τα ξενοδοχεία. Γι' αυτό έλεγα ότι αν ερχόντουσαν αυτοί οι 90 τσίσκοι και οι 44 που είναι από τη μεριά τη σειρά Αγγελοπούλου, πάμε 134 τσίσκου, και εκεί τα πράγματα θα ήταν πολύ πιο εύκολα και πολύ πιο γρήγορα. Όλοι του αναμένουν τη στιγμή που θα αποκτήσουν μια πιο μόνιμη στέγη. Την ώρα που η θλίψη για τα σπίτια του έχει γίνει εφιάλτη, όπω και ο φόβο του κάθε φορά που ένα σεισμό εκδηλώνεται όπω αυτόν χθε το βράδυ, με ένταση 3,7 ρίχτερ που ξύπνησε εκ νέου δραματικέ μνήμε. Ναι, πώ δεν το καταλαβαίναμε. Ναι. Κάνουμε υπομονή, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι άλλο. Ευχόμαστε το... να μην γίνει το χειρότερο, να γίνει ένα μεγαλύτερο σημείο, να τα όλα. Και από εκεί πέρα έχει ο Θεό. Τι να κάνουμε, υπομονή, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι άλλο. Δεν ακούσαμε καλά, 30%. το Εξακολουθείτε να φοβόσαστε. Ε, βέβαια. Το ίδιο απογοητευτική είναι η εικόνα και στην αγορά του Αρκαλοχωρίου. Μεγάλη απογοήτευση κόπου μια ζωή να φεύγουν σε 20 δευτερόλεπτα. Από το βήμα τη Βουλή και ω απάντηση σε ερώτηση του βουλευτή Ηρακλείου του Κινάλ, Βασίλη Κεγκέρογλου, ο Υφυπουργό Εργασία και Κοινωνικών Υποθέσεων ανέφερε ότι για τι επιχειρήσει θα δοθεί η δυνατότητα να βάλουν σε τρίμηνη αναστολή του εργαζόμενου, οι οποίοι θα πληρωθούν με αποζημίωση ειδικού σκοπού των 534 ευρώ μηνιαίω. Να εκφράσω από το βήμα τη Βουλή την αμέριστη συμπαράστασή μου στου κατοίκου τη περιοχή Κρήτη που δοκιμάζονται και να του διαβεβαιώσω ότι η κυβέρνηση ο κρατικό μηχανισμό και η πολιτεία γενικότερα συνολικά θα περιμνήσει και θα κάνει ό,τι περισσότερο γίνεται, το συντομότερο δυνατόν να αποκατασταθεί η ζωή των συμπολιτών μα. Ένα μεγάλο τμήμα τη αγορά του Αρκαλοχώρη εξακολουθεί να είναι κλειστό, καθώ τα επικίνδυνο σε τιμόροπα ακόμη δεν έχουν κατεδαφιστεί και αποτελούν κίνδυνο. Όπω το τριώροφο κτίριο που γέρνει από την πρώτη μέρα του σεισμού και που, όπω γνωστοποίησε ο Δήμαρχο, εκτιμάει ότι λόγω τη γραφειοκρατία οι εργασίε κατεδάφιση δεν αναμένεται να ξεκινήσουν νωρίτερα από την Πέμπτη. Αυτά πρέπει να τα ξέρει ο κόσμο και ζητάμε ένα μεγάλο συγγνώμη. Εγώ ειδικά στενοχωριέμαι πάρα πολύ, δεν θέλω να περνάω από εκεί, γιατί βλέπω όλε τι επιχειρήσει να είναι κλειστέ και ματώνει η καρδιά μου. Γιατί εγώ... Εγώ είμαι από το επιχειρηματικό κομμάτι, προέρχομαι. Δεν είναι σωστό αυτό που γίνεται. Και είναι και. Ε, αν είδατε και χθε, αν ήσασταν εδώ, που ήταν και η πρόεδρο τη Δημοκρατία, βλέπατε ένα αρκαλοχώρι νεκρό. Συνολικά, ο κ. Φραγκάκη εκτιμά ότι τα επικίνδυνα σε τιμόρροπα στην περιοχή του αρκαλοχωρίου ξεπερνούν τα 75, τα οποία θα πρέπει άμεσα να καταδαφιστούν.